Το δείπνο ηλιθείων, η sold out παράσταση των 5 τελευταίων ετών, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο Κάπα, η πολυβραβευμένη αυτή κωμωδία του Φρανσίς Βεμπέρ, που έχουν λατρεύσει κοινό και κριτική, θα προβληθεί διαδικτυακά για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 9 και 10 Ιανουαρίου μέσω του viva.gr. Για τον πρωτότυπο αυτό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση, αλλά και για την υπόθεση του έργου, φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον αγαπημένο μας ηθοποιό και παρουσιαστή, κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Γεια σας, καλή χρονιά. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή, η οποία έχει αφήσει αξιόλογες κριτικές όλα αυτά τα χρόνια τα οποία την απολαμβάνει το κοινό της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με την υπόθεση του έργου. Ναι, είναι μια παγκόσμια γνωστή κωμωδία, πολύ βραβευμένη. Έχει παιχτεί σε 70 χώρες όλο τον κόσμο. Εμείς την παίζουμε 5 χρόνια με γεμάτο θέατρο. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, έχει να κάνει ουσιαστικά με το, με αυτό που λέμε, συνηθίζουμε να λέμε για τα παιδιά, αλλά ισχύει και για τους μεγάλους πολύ περισσότερο, για το bullying της καθημερινότητας, δηλαδή πώς με λίγα λόγια κολλάμε εύκολα ετικέτα σε έναν άνθρωπο. Έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, εσείς μπορεί να μοιραζείται τόσο έντονα, στις μεγάλες πόλεις να λέει κάποιος έναν άγνωστο καλημέρα και να τον κοιτάει ο άλλος και να λέει παλαβός αυτός, γιατί μου μιλάει, δεν τον ξέρω. Πολύ σωστά. Και του έχει πει απλώς μια καλημέρα ή του έχει γελάσει. Λοιπόν, και πολύ εύκολα κολλάμε μια ταμπέλα στον άλλον ότι είναι αγαθός, ότι είναι αφαγής, ότι είναι βλάξος, ότι είναι οτιδήποτε. Με ένα καταπληκτικό τρόπο λοιπόν ο συγγραφέας βάζει αυτό το ζήτημα, με πολύ γέλιο, αλλά στο τέλος το πράγμα γίνει τούμπα και μάλλον φεύγουμε κλαμμένοι. Μάλιστα. Μία εξαιρετική παράσταση με πολλές ανατροπές, αβίαστο γέλιο και απολαυστικές ερμηνείες φυσικά. Έρχεται στις 9 και 10 του μηνός στο διαδίκτυο. Να μιλήσουμε λίγο για τους συντελεστές της παράστασης αυτής. Μαζί παίζουμε το ντουέτο, ας πούμε, της παράστασης που αποτελεί και τον κορμό του έργου. Είμαστε ο Πριμπλίανος, ο Καρύδης και εγώ, που παίζει αυτό τον θήτη και εγώ το θύμα. Παίζει ο Δημήτρης Ομαδόπουλος, ένα εξαιρετικό ρόλο ενός εφοριακού. Η Άννα Μερενάκου, ο Ξανθή Γεωργίου και ο Χρήστος Πανός. Εξαιρετικά, να πούμε ότι... Η σκηνοθεσία έχω κάνει εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι η παράσταση θα παιχτεί διαδικτυακά, όπως προείπαμε, στις 9 και 10 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, στις 5 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες οι τηλεθεατές μας θα μπορέσουν να βρουν και μέσα στο viva.gr. Κύριε Παπαδόπουλε, μέσα από τις παράξενες αυτές οι μέρες, τις οποίες βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, η ανάγκη μας για επαφή με την τέχνη μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Η τεχνολογία λοιπόν βοήθησε σε αυτό και φέρνει πιο κοντά σε όλους εμάς, στις οθόνες μας, ευκαιρίες για να παρακολουθήσουμε από τον καναπέ μας σημαντικές θεατρικές παραστάσεις όπως αυτή. Πώς βρίσκεται τον νέο αυτό τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι καταστάσεις και στην τέχνη και στον πολιτισμό? Ήμουνα και είμαι κάθετα αντίθετος. Θα σας φανεί παράξενο αυτό που λέω. Αντίθετος γιατί το θέατρο είναι, πώς λέμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Είναι μια ζωντανή διαδικασία. Ωστόσο, δέχτηκα και εγώ πιέσεις από φίλους και γνωστούς με το επιχείρημα ότι όταν είναι ειδική η συνθήκη, ο κόσμος είναι κλεισμένος μέσα. Και δεν περίμενα εγώ ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία, αλλά μαθαίνω ότι έχει περπατήσει πολύ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη στην ειδική αυτή συνθήκη που ζούμε. Ελπίζω με το που τελειώσει με το καλό όλο αυτό το πράγμα που ζούμε και ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αυτό το πράγμα να μην το έχουμε ανάγκη πια. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι ένας άνθρωπος που ζει πολύ μακριά από την Αθήνα ή πολύ μακριά από την Ελλάδα, γιατί να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το πράγμα. Ίσως να αποτελέσει μια καινούρια πραγματικότητα αυτός ο τρόπος επαφής με τον κόσμο, αλλά χωρίς να χάσει τίποτα η ζωντανή επαφή. Γιατί το θέατρο είναι πάνω απ' όλα μια κοινωνική συνάθρηση και την ώρα που βλέπεις τον ηθοποιό, απόψε ας πούμε, εάν τον δεις, θα παίξει έτσι κι αλλιώς θέλοντας και μη, λίγο διαφορετικά από ό,τι έπαιξε χθες ή από ό,τι θα παίξει αύριο. Αυτό το πράγμα βέβαια δεν αποτυπώνεται σε ένα βίντεο. Σίγουρα. Πώς πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί επάνω στο θεατρικό σανίδι αλλά και στην προσέλευση του κόσμου στα θέατρα μετά και το πέρας των αυστηρών μέτρων?
Δεν νομίζω ότι για μας νομίζω χάθηκε η χρονιά από ό,τι ακούω εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι να παίξουμε φέτος. Ίσως λένε κάποιοι μήπως ανοίξουμε τον Μάρτιο για 2-3 εβδομάδες. Εγώ νομίζω ότι χάθηκε η χρονιά. Το καλοκαίρι που θα βγουν πολύ θείαση περιοδία από ό,τι μαθαίνω, μάλλον θα έχουμε πάλι ένα περιορισμό στις θέσεις. Δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό, 70% κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ φοβάμαι και τον επόμενο χειμώνα ακόμη ότι τα πράγματα δεν θα είναι κανονικά. Δηλαδή, όσοι σκοπεύουμε να κάνουμε καινούργιες παραστάσεις το χειμώνα, είμαστε πολύ συγκρατημένοι, γιατί αν πεφτούν έστω και με 60% ή 70%, τα πράγματα δεν γίνονται, δεν βγαίνει δηλαδή, θέλω να πω. Οικονομικά δεν θα βγουν τα έξοδα. Είναι λίγο περίεργη ακόμα η συγκυρία. Νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα και γι' αυτό πρέπει να εξακολουθήσουμε να προσέχουμε και να μην αισιοδοξούμε πολύ εύκολα ότι πέσανε λίγο τα κρούσματα, ας το ρίξουμε λίγο στην παλαβή. Θέλει ακόμα πολύ δουλειά και από εμάς. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, η πανδημία του κορονοϊού έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών. Όσο ενθαρρυντικά και αν είναι τα λόγια τα οποία και οι δηλώσεις τα οποία εκφράζουν οι πολιτικοί, διαστάσεις της δυσκολίας οι οποίες αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, συνοψίζονται στην άποψη ότι θα πρέπει να βρουν δημιουργικές λύσεις για να βγουν από την κρίση, όπως παράδειγμα και οι διαδικτυακές παραστάσεις. Πώς βλέπετε να είναι ο κλάδος των καλλιτεχνών μετά το πέρας αυτής της πανδημίας και το πολύ μεγάλο πλήγμα το οποίο έχει δεχθεί? Αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχουν πολλοί κλάδοι οι οποίοι υποφέρουν. Για το δικό μας που γνωρίζω πολύ καλά, οι ηθοποιοί έχουν χτυπηθεί ανελέητα. Κοιτάξτε, οι ηθοποιοί, ακόμη και οι καλοί ηθοποιοί που τους γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Από το θέατρο, τα χρήματα που βγάζω είναι για να βγει ο μήνας. Σε άλλους δύσκολα, σε άλλους λίγο καλύτερα. Αυτό σημαίνει λοιπόν από το Μάρτι που σταματήσαμε να παίζουμε και να πληρωνόμαστε. Σε 3-4 μέρες αρχίσαν τα τηλεφωνήματα, μήπως σου βρίσκεται ένα πεντάρικο, μήπως σου βρίσκεται ένα εικοσάρικο. Οι ηθοποιοί λοιπόν και η μουσική, γιατί γνωρίζω πολύ καλά και το θέμα των μουσικών και στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται μια σοβαρή κίνηση με τον Δημήτρη, τον Ζερβουδάκη κτλ. Η μουσική και οι ηθοποιοί πραγματικά τίθεται θέμα επιβίωσης. Δηλαδή και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ο δικός μας χώρος με το Σπύρο, το Βιμπίλα από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κτλ. Μιλάμε κανονικά για σούπερ μάρκετ. Στέλνουν σε σπίτια ρύζι, γάλα, μακαρόνια, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Σύνδρομα κατοχής δηλαδή, εικόνες κατοχής. Μάλιστα. Και θα πιστεύετε ότι θα μπορέσει να επανέλθει ο κλάδος μετά το πέρας της πανδημίας ή χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να καλυφθεί όλη η μεγάλη αυτή η καταστροφή η οποία συνέβη? Ελπίζω τώρα με τα εμβόλια και με όλο αυτό το πράγμα ότι ας πούμε το χειμώνα να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα είναι κανονικά, ότι όλα θα είναι όπως ήταν, αλλά νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή κάποιες παραστάσεις θα γίνουν. Ευτυχώς η τηλεόραση παίζει ακόμα, δηλαδή στα σύρια που παίζουν οι συνάδελφοι, κάτι κουνιέται και από εκεί. Ελπίζω ο χειμώνας να είναι λίγο πιο καλός, αλλά όχι κανονικός. Εγώ νομίζω ότι πριν από 2 χρόνια δεν θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Δεν μιλάω σαν δημοσιολόγος, μιλάω με τα σήματα που παίρνω κι εγώ και από ό,τι διαβάζω από εδώ και από εκεί. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδόπουλο, να επιστρέψουμε λίγο στην παράσταση. Μετά το πέρας των 2 αυτών ημερών που θα πραγματοποιηθούν οι διαδικτυακές αυτές παραστάσεις, υπάρχουν οι σκέψεις για να συνεχιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μεγάλη πίεση, δηλαδή η αλήθεια είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Σκεφτόμαστε να βάλουμε και άλλη μία, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή να γίνει και η Δευτέρα. Εξαιρετικά. Θα το ξέρουμε μέχρι αυτήν την ημέρα. Και σκοπεύουμε μετά από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες να το επαναλάβουμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είστε τώρα με την κυρία Προσάν? Όχι. Με την γυναίκα του ελεγχτή της εφορίας μου είναι. Δίπλωνε Λυθείων. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών με 900 sold out παραστάσεις ξανά μαζί σας σε online streaming 9 και 10 Ιανουαρίου. Συνδεθείτε στο viva.gr, πάρτε κωδικό και απολαύστε την. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας?